Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι στην Καβάλα σήμερα και συμμετέχω σε αυτήν την σημαντική εκδήλωση, η Μερίδα, που έχει σαν επίκεντρο τη βράβευση δύο σημαντικών αθλητριών της Καβάλας και παραολυμπιονικών, και με αφορμή βεβαίως την ημέρα των ατόμων με αναπηρία. Έχω ασχοληθεί χρόνια με το θέμα αυτό, όχι με την σύγχρονη αναπηρία, αλλά με την αναπηρία και τη δυσμορφία στην αρχαιότητα, και αυτό είναι το θέμα που θα παρουσιάσω σήμερα, δηλαδή τις αντιλήψεις των αρχαίων, όχι για το τέλειο σώμα και το τέλειο πνεύμα, αλλά τις αντιλήψεις που είχαν τότε για τα άτομα τα οποία υστερούσαν σε σωματικά και καμιά φορά σε διανοητικά, ας το πούμε, προσόντα. Κύριοι, αγαπητοί φίλοι, εκ μέρους του Αρχαιολογικού Μουσείου Καβάλας και της Εφορίας Αρχαιοτήτων, καλωσορίζω την εκδήλωση την απόψινή, που έχει ιδιαίτερη σημασία για μας, γιατί φέρνει στο μουσείο ανθρώπους με ιδιαίτερες ικανότητες, που είναι τα αγαπημένα μέλη της κοινότητας της Καβάλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνει και η Αντιπεριφέρεια Καβάλας για να χρησιμοποιήσει το χώρο μας. Την Παγκόσμια ημέρα για τα άτομα με αναπηρία, τιμούμε δύο συναδέλφισες αθλήτριες που πέτυχαν την κορυφαία βράβευση για έναν αθλητή το μετάλλιο του Ολυμπιονίκη και την προπονήτριά του, την κυρία Δράκο. Η σημερινή εκδήλωση μεταφέρει ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι πιο μεγάλες δυσκολίες, ότι και οι μεγάλες, ενώμη, πιο μεγάλες δυσκολίες μπορούν να ξεπεραστούν όταν υπάρχει αποφασιστικότητα, θέληση και τόλμη. Μέσα από τον αθλητισμό γνώρισαν την ευγενή άμυλα, τη συνεχή προσπάθεια, την πειθαρχία. Μέσα από τη δημόσια διοίκηση εργάζονται για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. Το παράδειγμά τους αποτελεί έμπρακτη απόδειξη για τη δύναμη ψυχής που διαθέτουν και μπορεί να εμπνεύσει και να αλλάξει τη ζωή και άλλων συνανθρώπων μας. Τα άτομα με αναπηρία μπορούν να κατακτήσουν τους στόχους τους στη ζωή, στον αθλητισμό, στην εργασία και να πετύχουν τη στήριξη και το σεβασμό που τους ανήκει. Είναι σημαντικό ότι τα άτομα τα οποία ξεκινούν από μια δυσχερέστερη βάση μιας αναπηρίας έχουν ικανότητες, έχουν τη δυνατότητα πολλές φορές όχι μόνο να τις ξεπερνούν, αλλά ταυτόχρονα να γίνονται και το παράδειγμα για όλους μας. Στην Καβάλα έχουμε την τύχη να έχουμε πολλούς τέτοιους ανθρώπους. Άλλωστε και ο σύλλογος ο οποίος υπάρχει με τον αγαπητό πρόεδρο του Δοντομάκη είναι ένας σύλλογος ο οποίος περιέχει πολλούς και αξιόλογους συμπολίτες μας. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν πράγματα τα οποία σκεφτόμαστε να γίνουν πράξη όλη τη διάρκεια του χρόνου. Μόνο τότε αυτές οι μέρες οι οποίες έχουν καθιερωθεί θα έχουν επιτελέσει τον ρόλο τους. Από τη συλλογή των εκμαγείων που έχουμε, έχουμε καθιερώσει σε αυτούς τους οποίους θέλει να τιμήσει η Περιφερειακή Ενότητα να δίνουμε το αντίγραφο ενός ειδωλίου που βρέθηκε στις ανασκαφές της Αρχαίας Νεάπολης και της Καβάλας. Το έχουμε δώσει όλους τους επισκέπτες της Περιφερειακής Ενότητας τους τελευταίους 14-15 μήνες σε κάτι που δεν κάτι που τους χαίρομαι. Αναπηρία. Μια λέξη που για τους περισσότερους από εμάς παραπέμπει σε ύπτο, ανημποριά, στεναχώρια, λύπηση, απέχθεια. Σε μια κοινωνία ελάχιστα εκπαιδευμένη στην αντιμετώπιση του διαφορετικού και σε μια ελληνική κοινωνία σχεδόν ανεκπαίδευτη στη διαχείριση του ασυνήθιστου, δημιουργούμε και άδειες, συντηρούμε πως τα λέξια, δείχνουμε με το δάχτυλο κάθε τι που είναι έξω από τα δικά μας μέτρα, κρίνουμε τους ανάπηρους ανθρώπους μας από τα παράξενα βλέμματα, μην πει κάτι η γειτονιά. Ανάπηροι, γιατί έτσι έχουν επιλέξει οι ίδιοι να λέγονται, υπήρχαν πάντα και θα υπάρχουν πάντα. Ανάπηροι δημιουργούνται από τη φύση ή το ανθρώπινο λάθος. Οι άλλοι, αυτό που λέμε στην αρχαιολογία ετερότητα,
απασχόλησε πολύ την έρευνα, σαν δείχνω για όσοι ενδιαφέρονται ορισμένα βιβλία για τον γύρα στην αρχαιότητα, για τους νάμους στο κέντρο επάνω, στην αρχαία Ελλάδα και Αίγυπτο, για το μη κλασικό ιδεόδες και για την μανία, την τρέλα, κάτω αριστερά. Έργα δηλαδή και θέματα που έχουν απασχολήσει την έρευνα. Το άλλο σώμα λοιπόν, η αναπηρία και η δυσμορφία, οι άνθρωποι που δεν πληρούσαν το κλασικό ιδεόδες και τα κριτήρια της ιδανικής μορφής. Να σας πω εξ αρχής ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος αρχαίος ορισμός. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τους σύγχρονους ορισμούς. Ανάπηρους θεωρούμε τα άτομα με σοβαρές κακάρκειες, ανικανότητες ή μειονεξίες, που οφείλονται σε σωματικές πλάδες συμπεριλαμβανομένων των πλαδών των αισθήσεων ή σε βιολογικές και ψυχικές πλάδες, οι οποίες για τα άτομα αυτά περιορίζουν ή αποκλείουν εντελώς την εκτέλεση δραστηριότητας, η οποία θεωρείται κανονική για έναν άνθρωπο.